Άρθια. Χάρη που είναι. Ετοιμάζεσαι να πας στην πατρίδα. Ναι, θεία. Χάρη. Χάρη. Χάρη που είναι. Πολλά παρακαλώ σε. Έβασα πλάτανα. Στο σπίτι μου. Και φέρωνε το σταυρουλάκι τη Κωνσταντίνανος. Ο χρέος μας για τη Διεθνή Αναγνώριση Γενοκτονίας να γίνει το βιβλίο θέατρο. Να γίνει το βιβλίο ποντιακό θέατρο χρέους τιμής και αναφοράς σε αυτό που μας καίει όλους, όλον τον ελληνισμό, την αναγνώριση τη διεθνή της γενοκτονίας. Η Πτολεμαϊδα, η οποία ήταν από τις πρωτοπόρες πόλεις που ξεκίνησαν και διεκδίκησαν από το 86 την αναγνώριση της γενοκτονίας για να κατοχυρωθεί στη Βουλή μετά από 8 χρόνια, δεν μπορεί παρά να συμμετέχει και σε αυτήν τη νέα προσπάθεια και το θεωρήσαμε πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και ευλογία να κάνουμε το βιβλίο θέατρο. Και με τον Νίκο τον Ασλανίδη, την δική του συγκατάθεση, τη δική του στήριξη, έτσι, τον ευγνωμονώ, γιατί πραγματικά το αφιέρωσε στον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαϊδας, είναι τιμή για την Πτολεμαϊδα, είναι τιμή για την περιοχή ολόκληρη, είναι τιμή για όλους μας και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία όπου αυτό το βιβλίο γίνεται θεατρική παραγωγή και καλούμε όλο τον κόσμο 14 ημέρα Παρασκευή και 16 ημέρα Κυριακή Ιουνίου, την ερχόμενη εβδομάδα, να έρθει να κατακλείσει εδώ το αμφιθέατρο του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας. Στις 14 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή, θα είναι και ο Νίκος Ασλανίδης εδώ, για να πούμε ότι ναι, και πολύ μεγάλες προσπάθειες, πολύ μεγάλοι στόχοι γίνονται πράξη και γίνεται πράξη αυτό που φάνταζε αδύνατο, το βιβλίο να γίνει θέατρο. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά εδώ της θεατρικής ομάδας. Μια υπέροχη θεατρική ομάδα, ένας-ένας και μία-μία ξεχωριστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη σκηνοθέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης, γιατί ξέρετε, εδώ δεν βάλαμε απλά ένα στόχο, βάλαμε μία πρόκληση. Και θέλουμε να ανταποκριθούμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτή την πρόκληση και αυτή η παράσταση ευελπιστούμε ότι θα πάει και ήδη υπάρχουν σχετικές προσκλήσεις να πάει και αλλού. Και εκτός πόλης και εκτός περιοχής, γιατί το αξίζει το βιβλίο και το αξίζει η υπέροχη θεατρική ομάδα του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας. Νίκο, μόνο την ευγνωμοσύνη μου μπορώ να πω, γιατί μία ιδέα γίνεται πράξη, πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη υπόθεση. Όταν έγραψα το βιβλίο δεν είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να γίνει θέατρο. Αυτό προέκυψε, όπως είπε ο Αντώνης, και η χαρά μου είναι ότι έχουμε δύο στόχους τώρα με το συγκεκριμένο βιβλίο. Από τη μια είναι η εξωστρέφεια, βγάζουμε προς τα έξω την ιστορία της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με νεοελληνική γλώσσα, είναι το δεύτερο στόχος, δηλαδή όχι μόνο για το ποντιακό θέατρο, ξέρετε πολύ ότι το βλέπουν οι δικοί μας οι άνθρωποι που έχουν ποντιακή καταγωγή και ξέρουν ποντιακά. Δυστυχώς οι υπόλοιποι δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι στην ελληνική. Αυτό ακριβώς είναι στην ελληνική, οπότε βοηθάει και για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν την ποντιακή διάλεκτο να μάθουν την ιστορία μας και να παλέψουν για αυτή, γιατί ο αγώνας είναι, αντιλαμβάνεστε, δίκαιος και πρέπει να είναι και καθολικός. Πρέπει να είναι από το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού προς τα έξω, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η γενοκτονία των Αρμενίων που συνέβη ακριβώς την ίδια περίοδο από τους ίδιους δράστες στον ίδιο γεωγραφικό χώρο έχει αναγνωριστεί από 36 χώρες. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου δυστυχώς έχει αναγνωριστεί μόνο 6. Και αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται αγώνας από όλους μας. Έτσι λοιπόν αυτή τη φορά επιστρατεύεται και το θέατρο και χαίρομαι ειλικρινά που την επόμενη εβδομάδα θα το δούμε και θα το δει και όλος ο κόσμος. Να είστε καλά. Επίσης, θέλουμε να πει δύο λόγια τη συνοθέτηση εδώ, η Αντωνία Ιωφανίδου, όπως επίσης και επίσης είναι τιμή μας ο Κλεάνθης ο Πολατήτης, διδάκτορης ιστορίας, πρόσφατα διδάκτορας και μέλος του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας, ότι είναι εδώ, έχει διαβάσει το βιβλίο και μπορεί να μας πει δύο λόγια
Μαζί επίσης και με την Μαρία την Ηλιάδου, την Μέρη την Ηλιάδου, την Μέρη την Ηλιάδου, την γραμματέα του Ποντιακού Συλλόγου και υπεύθυνη του θεατρικού μας. Να πω ότι όταν πήρα στα χέρια μου το βιβλίο, ήταν πολύ δύσκολο για μένα, διότι υπήρχε το όνομα Νίκος Ασλανίδης. Μιλάμε για έναν πολίτη του κόσμου, έναν κοσμοπολίτη. Για μένα ήταν σαν να έδινε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Περιττό να πούμε ότι το βιβλίο αυτό, όταν το διαβάζει κάποιος, τον κυριεύει έτσι ένας κυκαιώνας συναισθημάτων. Ήταν μια πρόκληση. Μέχρι να συνέλθω και να αρχίσουμε να το... Το διάβασα 5 φορές και σε κάθε ιστορία σταμάταγα και είχαμε και τα βιώματά μας ο καθένας της γενοκτονίας. Αυτά που ακούσαμε και αυτά που μεγαλώσαμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έγινε το εγχείρημα. Το άφησα για κάποιο διάστημα, 1-2 εβδομάδες, λίγο να συνέλθω και το ξανά έπιασα στα χέρια μου και εδώ με όλη τη θεατρική ομάδα καταβάλουμε έτσι μεγάλες προσπάθειες. Είναι ένα εμβληματικό έργο. Το είδαμε με πολύ σεβασμό, μεταφέρεται. Εύχομαι να γεμίσει αυτή η αίθουσα και 1 και 2 και περισσότερες φορές. Πραγματικά είναι ένα εμβληματικό έργο που αξίζει να το δει ο κόσμος και να το χειροκροτήσει. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει ορισμένες μαρτυρίες, παύλα συνεντεύξεις ανθρώπων που έζησαν πολύ τραγικά γεγονότα. Θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη, είτε από ανθρώπους προσφυγικής καταγωγής είτε μη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν διαβάζεται ευχάριστα, είναι ένα βιβλίο το οποίο πολλές φορές θα σε συγκινήσει, θα σε κάνει να δακρύσεις, θα σε προβληματίσει. Σε κάθε περίπτωση οι ιστορίες αναπλάθουν μνήμες και εικόνες και νομίζω ότι είναι ένα από τα βιβλία τα οποία είναι αξιομνημόνευτα και η προσπάθεια αυτή που γίνεται για να γίνει θεατρική παράσταση θα φέρει και το βιβλίο πιο κοντά και θα μας θυμίσει και όλους πολλές ιστορίες. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ασλανίδη που μας εμπιστεύτηκε το βιβλίο του και την κυρία Αντωνία Ορφανίδου που έδεσε όλα τα κομμάτια και το έκανε μια ωραία παράσταση. Και εύχομαι να σας ευχαριστήσει και να την δείτε και να την απολαύσετε. Τεχνικό θέατρο δεν σημαίνει κακό θέατρο. Δεν σημαίνει θέατρο χωρίς εκπαίδευση, δεν σημαίνει θέατρο χωρίς μαθήματα, δεν σημαίνει θέατρο χωρίς σεμινάρια, δεν σημαίνει θέατρο χωρίς σημαντικά έργα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτό το στοίχημα έχουμε βάλει. Και αυτό που, Αντώνη, πρέπει να τονιστεί είναι ότι επειδή πρόκειται για αληθινές ιστορίες, αντιλαμβάνεστε ότι πόσο δύσκολο είναι και στα παιδιά και ειδικά στα νοφέλια για να μεταφέρει όλο αυτό επί σκηνής χωρίς να αλλοιώσει την πραγματική ιστορία. Οπότε αντιλαμβάνομαι τον βαθμό δυσκολίας και αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης γιατί στηρίζουν πραγματικά τις προσπάθειές μας και αισθανόμαστε πραγματικά πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την παρουσία σας. Ευτυχώς, τη λύση μας την έδωσε ο Θεός. Μέχρι να γυρίσω στην Ελλάδα, η θεία είχε πεθάνει. Και έτσι, δεν έμαθε ποτέ της τίποτα. Πέθανε από τον καημό της, για τον Κωνσταντίνο.